Ο σημερινός. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δωμαδάκη, για πείτε μας τώρα, χθεσινές έτσι εντυπώσεις, με τι έγινε, είχε κόσμο στη διαμαρτυρία, ναι, ναι. Έγινε συνάντηση με την κυρία Σοφιανού, αν κατάλαβα σωστά, ναι. Και προκύπτει ένα συμπέρασμα. Πήγαμε μια αντιπροσωπεία, παρεμπιπτόντως είχαμε και μια συζήτηση μαζί της σχετικά με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης που δεν ανέφερε την οπτική επαφή με τους αρχαιολογικούς χώρους. Της καταθέσαμε ένα βίντεο όπου φαίνεται από ύψος 50-60 μέτρων, δηλαδή περίπου στο μέσο της ανεμογεννήτριας, γιατί πάει στα 90 πάει με την πτερωτή. Από ένα βίντεο 50-60 μέτρων, λοιπόν, από ύψος αυτό, της καταθέσαμε ένα CD όπου φαίνονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι από την Ανατολή μέχρι το Καβούσι, από τη Χρυσή μέχρι την Παχιάμο. Θα το στείλουμε, νομίζω σήμερα το στέλνουμε και στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης, να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, η αρμοδιότητα της εφορίας αρχαιοτήτων ήταν από τη στιγμή που έγιναν καταγγελίες και έκανε αυτοψία και είδε ότι υπήρχε παραβίαση των όρων έγκρισης, είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να εφαρμόσει την απόφαση που έλεγε ότι σε περίπτωση παραβίασης των όρων υπάρχει αυτοδίκαιη ανάκληση της αδείας. Έκανε λοιπόν προφανώς την εισήγησή της, πήγε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης, το οποίο θα γνωμοδοτήσει και βάσει αυτού θα βγάλει και την τελική απόφαση η εφορία αρχαιοτήτων, την οποία μετά θα κοινοποιήσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ώστε να υπάρξει τελική ανάκληση της αδείας στην κατάσταση. Αυτό τώρα τι σημαίνει για να καταλάβουμε περισσότερο, είναι ότι ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης, θα είναι δηλαδή προσωρινά. Ανακαλείται. Τελεσίδικα, ότι δεν θα γίνει το αιωλικό πάρκο εκεί. Αυτό είναι η ανάκληση, είναι μία και καλή. Να. Αλλά δηλαδή δεν είναι προσωρινή, γιατί έχουμε δει όχι, δεν είναι προσωρινή. Να ανακαλούνται και κάποια άλλα γύρω μας διάφορα, τα οποία είναι προσωρινά τελικά. Γιατί με κάποιο άλλο τρόπο, άλλο μονοπάτι, βρίσκουν τρόπο. Θα κάνουν, κάποιες ενστάσεις, κάποιες προσφυγές και θα εξεταστεί και ξανά η υπόθεση. Να. Αλλά πρέπει αυτό που ισχύει για όλους μας, ναι, πρέπει να ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν μπορεί ένας απλός ιδιώτης να παραβιάζει μια άδεια της αρχαιολογίας και να έχει κυρώσεις, ναι, και οι μεγάλες εταιρείες να τα γράφουν στα παλιά στο παπούτσια. Δηλαδή οι νόμοι ισχύουν για όλους, ή ισχύουν για όλους ή δεν ισχύουν για κανέναν. Ναι. Ήταν πολύ θετικό, εντάξει, χαρήκαμε, είναι ένα βήμα. Βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε τις ενημερώσεις των κατοίκων. Την Κυριακή έχουμε ανοιχτή συνέλευση στο Πάνω Χωριό, στην πλατεία του Πάνω Χωριού, εκεί με τα πλατάνια, για να μιλήσουμε για τις επόμενες δράσεις. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε τις ενημερώσεις. Δεν είναι, θέλουμε για το ενεργειακό γενικά. Γιατί υπάρχει, πρέπει λέγαμε να και την προηγούμενη φορά, κύριε Δωμαδάκη, υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Ναι, ο κόσμος, ναι, ενδεχομένως, όπως είχε καλλιεργηθεί και έχει μπει φαίνεται στο υποσυνείδητό μας ότι η πράσινη ενέργεια είναι καλή ενέργεια, έτσι, εξού και το πράσινάλογα μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι του παρόντος, έχει μπει λοιπόν και έχει καταγραφεί ως κάτι καλό, ως κάτι θετικό, ναι, και έχουμε μείνει, ναι, εκεί. Ναι. Ναι, το συνειδητό μας έχει μείνει εκεί. Άρα θα πρέπει λοιπόν τώρα να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ενέργεια, ποιος την πληρώνει, ναι, αυτή την ενέργεια, τι κόστος έχει σε χρήμα, σε υγεία, σε. Τι υλικά είναι αυτά που έρχονται και μας να εγκατασταθούν εκεί. Πόσο καιρό θα μείνουν και ποιος θα τα πάρει. Ακριβώς, είναι πολλά τα ζητήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο η αρχαιολογία που εδώ υπήρχε, μπορούσατε νομικά να ελιχθείτε αν καταλαβαίνω σωστά, ναι, έτσι, ναι, αλλά δεν, ναι, είναι μόνο αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, ναι, ναι, και να υπάρξει πίεση και από εδώ στους φορείς να το δούμε θετικά αυτό τον ισθμό που λέμε, τον, ναι, αρχαιολογικό και, ισθμό. Και γενικότερα έτσι, να, ναι, να γνωρίζουμε ότι και στη Θρυπτή ήταν να τοποθετηθούν 23 ανεμογεννήτριες. Η εφορία αρχαιοτήτων ακύρωσε τις δύο. Δεν σημαίνει ότι η Τέρνα μετά δεν θα ξαναπροσπαθήσει. Ή δεν σημαίνει ότι ανακαλείται, ας πούμε, υπάρχει άδεια για πάνω την Καλαμάφκα. Δεν υπάρχει τώρα, είναι πολύ εύκολη η διοδότηση, οποιοδήποτε, χωρίς να ρωτήσει κανέναν ιδιοκτήτη,
μπορεί να κατοχυρώσει ένα βουνό. Θα πρέπει επιτέλους, δεν μας αρκεί το χλιαρό ψήφισμα του Δήμου, είμαστε υπέρ των επενδύσεων και λοιπά, αρκεί να τηρείται η νομιμότητα. Όχι. Ωραία. Θα ενημερώσουμε τους πολίτες και πρέπει, να πούμε ότι δεν τις θέλουμε αυτές τις επενδύσεις. Τώρα πρέπει να βγει και ένα δελτίο τύπου, επειδή ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Να δούμε ποιο νόμο. Όχι, ναι, λέω, επειδή ο νόμος πάνω απ' όλα, να δούμε ποιος νόμος τώρα και τι. Όχι, δεν είναι, μετά από δεν αυτό. Είναι. Όχι, λέω δεν να είναι. Δω την επόμενη ανακοίνωση του Δήμου, αυτό ναι, είναι ναι, ναι, όχι, θέλω να πω και εγώ ότι δεν είναι ο νόμος πάνω απ' όλα. Το έχουμε συνταγματική επιταγή. Οι νόμοι έρχονται και παρέρχονται, αλλά πρέπει να τους προσβάλλουμε και πρέπει να κινητοποιούμαστε. Έχουμε συνταγματική επιταγή να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τις αρχαιότητες. Και αν δεν το κάνουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι να το κάνουν, πρέπει να το κάνουμε εμείς για αυτούς. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά, υπάρχει και οι εξορίξεις που έρχονται. Και πρέπει ο κόσμος να είναι ενήμερος, και αφού δεν το κάνουν οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια, οι αιρετοί, να το κάνουμε εμείς. Και να τους καλέσουμε να τοποθετηθούν. Και αν ο Δήμος, για παράδειγμα, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει από τη μεριά του, ας προωθήσει δημοτικό φωτισμό με φωτοβολταϊκά εκεί που πληρώνει την ενέργεια, θα το κάνει κάποια στιγμή, όπως το έχουν κάνει και στα Τρίκαλα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί που πληρώνει, ας πούμε, το λογαριασμό της ΔΕΗ, να πληρώνει για να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα για ένα leasing για αυτόν τον εξοπλισμό. Για να βάλουν φωτοβολταϊκά στους δρόμους, στα δημόσια κτίρια. Ας κάνουν αυτό που τους αναλογίας, προχωρήσουν πρωτοποριακά πράγματα. Γιατί όταν ακολουθούμε μετά από 20 χρόνια εμείς. Λες είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας, κάνε το πράξη. Έτσι, εκεί που μπορείς. Κάνε το πράξη, ναι. Άσε τα βουνά μας, άσε αυτές τις αρπαχτές τις επενδύσεις που δεν αφήνουν τίποτε σε εμάς και προχώρα. Τα κτίρια, τα δημοτικά, έτσι, οι στέγες πάνω από τα δημοτικά, ο φωτισμός που πολύ σωστά το λέτε, τα τρίκαλα που δεν έχουν τόσο πολύ ηλιοφάνεια όσο η Ιερά Πέτρα, φαντάζομαι, να έχουν βάλει πολλά ηλιά. Τέλος πάντων, πολλά ζητήματα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Να πω και κάτι άλλο, Μαρία. Ναι. Είναι μια νίκη αυτή για τους πολίτες, ότι εφόσον αγωνίζονται και επιμένουν, κάποια στιγμή ακούγονται αναγκαστικά. Και είναι και μια νίκη για το Δήμο μας, διότι είναι η είσοδος του Δήμου. Και εάν αναδειχθεί αυτή η περιοχή, ας πω και μια άλλη τοποθέτηση, κυρία Σοφιανού, αν αναδειχθεί εκείνη η περιοχή, θα είναι κέρδος για όλο το Δήμο. Η τοποθέτηση της κυρίας Σοφιανού ήταν επίσης ότι μια πληροφορία που μας έδωσε, δεν την έχουμε ψάξει, ότι κάποια στιγμή θα καθοριστούν ζώνες, ας πούμε, αλφα για την αρχαιολογία κλπ. Το επιχείρημα όλων οι οποίοι αντιδρούν και λένε, ας πούμε, για την αρχαιολογία, ποιο ήταν το μέλλον αυτού του τόπου με τις αναμογέννητες αυτής της περιοχής. Η πρόσβαση του δασικού δρόμου προς την Άσαρε, μια ευρύτερη περιοχή, αποκλειότανε. Ένα μεγάλο κομμάτι, 330 στρέμματα, είναι στην Τζένιο Ζεύση που πρέπει να αποδοθεί στους ιδιοκτήτες, να αποζημιωθούν οι μέτοχοι, όσοι μπορούν να αποζημιωθούν. Και από εκεί και πέρα μόνο ο βοσκός θα πήγαινε. Δηλαδή ήταν μια εγκαταλελειμμένη περιοχή. Εάν λοιπόν, και μας είπε η κυρία Σοφιανού, δεν θα υπάρχει δόμηση, δεν θα υπάρχει καλλιέργεια. Τι λέω, γιατί η κυρία Σοφιανού δεν θα υπάρχει καλλιέργεια, γιατί το λέτε. Έτσι κι αλλιώς δόμηση δεν υπάρχει εκεί ούτως ή άλλως. Προσπαθήσανε να πάρουν αυτό το φιλέτο με το αεροδρόμιο, αυτό ήταν το ζουμί, και προσπαθήσανε και τώρα με το αιωλικό. Γιατί δεν θα υπάρχει, λέει, μα δεν μπορούν να οργώσουν κάτω από 30 εκατοστά φορέα. Υπάρχουν καλλιέργειες και στέλιας μπορεί να γίνει αυτό, και επιπλέον υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που σε περιοχές Natura, αρχαιολογικούς χώρους, τέτοιου ειδικού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δίνουν επιδοτήσεις στους ανθρώπους για αυτό το εισόδημα που τυχόν χάνουν, αν δεν οργώνουν, αν θεωρηθεί ότι χάνουν. Γιατί να μετακυνηγήσουμε λοιπόν αυτούς τους πόρους και να αναδείξουμε όλον αυτόν τον τόπο εκεί. Μου είπε επίσης, λέω, θα στέλνουμε συνεργάτη και την επόμενη μέρα να αναδείξουμε αυτή την περιοχή. Και αν θέλετε να βοηθήσουμε οικονομικά, θα κάνουμε συναυλία, θα κάνουμε συνεργασίες με τους συλλόγους, με τις κοινότητες, να δούμε πώς μπορούν να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα. Υπάρχουν ιδέες. Λέει, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες που είναι πιο, ας πούμε, τα αρχαία είναι πιο καλά διατηρημένα κλπ. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι οι έφοροι αρχαιοτήτων πάνε λίγο πολύ στην έτοιμη δουλειά, που είναι και αυτή που θα τους αφήσει φήμη. Είναι θεμητό, δεν είναι κάτι αθέμητο. Η χρυσή εδώ στο κεντρίο τάφος, ας πούμε, η ανάδειξή του κλπ. Που βρέθηκε κλπ. Πρόπερση, το καλοκαίρι. Αλλά
Δεν νομίζω ότι έχουν άποψη οι αρχαιολόγοι. Όταν πήγε ένας αρχαιολόγος και έσκαψε σε 6 μήνες μια στενή λωρίδα γης χιλίων μέτρων επί 300, 330 στρέμματα δηλαδή, και βρήκε σε 6 μήνες, εντόπισε και έκανε προανασκευτική έρευνα σε 24 αρχαιολογικούς χώρους, θέσεις, δεν νομίζω ότι ούτε η κυρία Σοφιανού ούτε κανείς έχει άποψη, μπορεί να έχει άποψη πόσο διατηρημένα είναι αν δεν συνεχιστούν οι ανασκαφές. Αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα δώσει πνοή εκεί στην περιοχή. Βέβαια αυτά τα θέματα δεν είναι μια επιτροπή που θα τα λύσει, αν και είμαστε πολυπληθείς πλέον. Αλλά θα πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, από την Παχιάμο, από τη Βασιλική, από την Επισκοπή, το Καβούσι, να υπάρχει ένας ευρύς διάλογος. Δεν είναι η διαφορετικότητα των απόψεων, είναι καλή. Κάνει το διάλογο γόνιμο. Αρκεί να γίνεται μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια και με ευπρέπεια. Να βγουν οι επισκοπιανοί, να πούνε τη γνώμη τους, να ενημερωθούν οι άνθρωποι, να πούνε τη γνώμη τους από την Παχιάμου, οι κάτοικοι, οι φορείς, ο πρόεδρος της Παχιασάμου, της Βασιλικής, και να γίνει αυτό κτήμα της κοινωνίας. Αυτή την ενημέρωση θα την κάνουμε. Όχι από εκεί και πέρα, εξαρτάται από πολλούς, και να καλέσουμε και φορείς, το Σύλλογο Ανάδειξη Αρχαιοτήτων κλπ. Πανεπιστημιακούς φορείς, να εργαστούμε γι' αυτό. Και το ίδιο κανονικά πρέπει να γίνει σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Οπότε, επίσης, συγγνώμη, κάτι να μην το ξεχάσω, οι Τινιακοί αγωνίζονται και ξυλοκοπούνται για να μην περάσουν οι πετονιέρες στην Τίνο. Η συνέλευση της Κυριακής είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Θα βγάλουμε και ένα σχετικό ψήφισμα σε αυτούς που αντιστέκονται. Και πιστεύω ότι κάθε συνέλευση θα το θέσουμε σαν πρόταση, στην ανοιχτή συνέλευση, στα μέλη, θα είναι αφιερωμένη σε έναν τόπο της Ελλάδος που αγωνίζεται για αυτό το σκοπό. Άστα, πάρα πολύ ωραία. Το έκανε, κάναμε αναφορά και το πρωί εμείς από εδώ για την κατάσταση εχθές στην Τίνο, έτσι, και τα ΜΑΤ που την έπεσαν εκεί ανοιχτά στους κατοίκους. Νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά είδα στα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν. Λοιπόν, καιρός να δούμε και την περιφέρεια όμως, κύριε Τωμαδάκη, γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο κύριος Προϊστάκης, ο πρώην αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, για το ΣΧΟΑΠ, το χωροταξικό της Κρήτης, που με καλώς το έλεγε, όταν πριν από χρόνια φτιαχνόταν και η Νότια Κρήτη ήταν στο χάρτη της Κρήτης, του περιφερειακού, της περιφέρειας, η νότια πλευρά είναι γεμάτη τέτοιες κατασκευές, αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε μην μείνει και στο απειρόβλητο, όπως το λένε και η περιφέρεια. Βέβαια, έτσι, και το χωροταξικό του τουρισμού είναι τρομερό, δηλαδή τα βουνά μπορεί... Αλλά να σας πω και μια πληροφορία που λάβαμε χθες, δεν το είχα υπόψη. Εγώ νόμιζα ότι οι επενδυτές του κ. Στανοτιωτάκης είχε κάνει επαφές απλώς με την Ομαρχία. Όμως μου κοινοποιήσανε το 2006 η απόφαση της Ομαρχίας, όπου τότε προσπάθησε να πάρει έγκριση δίπλα ακριβώς για το αιωλικό πάρκο μεγαλύτερης δυναμικότητας, και η οποία δεν έγινε δεκτή. Συνεδρία στον Ομαρχιακό Συμβούλιο, θα ψάξουμε να βρούμε την απόφαση αυτή. Μετά βέβαια άλλαξε λίγο το οικόπεδο, άλλαξε λίγο τη δυναμικότητα για να μην υπάρχουν και ανοιχτοί διαγωνισμοί, να είναι πιο εύκολο, περιβαλλοντικές μελέτες κλπ. Και πήρε την τελική έγκριση. Αλλά η περιφέρεια, όταν βγάζει μια απόφαση, έχει συνέχεια η αρχή, έτσι. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, τι θα πει ότι έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα? Ψάξτε τις παρανομίες αυτές, αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή δεν μπορούσε να το είχε κάνει ο Δήμος, δεν μπορούσε να το είχε κάνει η περιφέρεια? Κοιτάξτε, δείτε το φάκελο, ανοίξτε τον. Προσπαθήστε, ενημερώστε τους πολίτες, κινητοποιήστε τους. Αυτό είναι η δουλειά των αιρετών. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, την Κυριακή, γενική ανοιχτή συνέλευση στο Πάνω Χωριό. Να γιορτάστηκε την πρώτη νίκη, καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, και ελπίζουμε να είναι πολλές ακόμα. Δηλαδή, η συμμετοχή θα είναι η μεγάλη. Η συμμετοχή των πολιτών είναι το μεγάλο, μεγάλο κέρδος. Και αυτό νομίζω το έχετε καταφέρει, και μάλιστα με πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή, σε αυτές τις συνελεύσεις.
Ωραία. Και τα νέα παιδιά από τα χωριά πρέπει να μιλήσουν, να πούνε την άποψή τους, να ενημερωθούν. Δεν έχει σημασία εάν διαφωνούμε ή συμφωνούμε σε κάτι. Σημασία έχει να βρούνε φωνή, να μην περιμένουν από έναν ερετό, από μια υπηρεσία να αποφασίσει για αυτούς. Ακόμα και αν συμφωνούν, θα προσέθετα σε αυτό που λέτε. Ακόμα και αν είναι υπέρ. Δηλαδή να αποκλεί κανέναν να έρθει και να πει την άποψή του. Εννοείται. Ότι εγώ θέλω να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες για τον Α και Β και Γ λόγο. Οπότε καλό είναι να έρθουν και να μην μας κοιτάζουν έτσι, γιατί το παρατήρησα και αυτό με μισό μάτι κάποιοι. Καλό είναι να έρθουν να πούν την άποψή τους. Έτσι. Ναι, σωστό, που, και να κάτσουν να ακούσουν και τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, να πούν τα δικά τους και να υπάρξει έτσι ένας γόνιμος διάλογος, όπως είπατε και εσείς. Μα τώρα που είμαστε λίγο πιο ήσυχοι, με την έννοια ότι μπορούμε να τα κάνουμε, έχουμε λίγο χρόνο να τα κάνουμε, θα κάνουμε μεγάλη κινητοποίηση και ενημερωτική εσπερίδα στην Ιερά Πέτρα όταν επιτρέψει και το θέμα του κορονοϊού, με επιστήμονες κλπ. Που θα εξηγούν αυτά τα πράγματα για την πράσινη ενέργεια, τη δίθεν πράσινη ενέργεια. Θα τα πούμε αυτά, γιατί θα υπάρξει ένας διάλογος, θα μάθουν απλά οι άνθρωποι. Να μην, πώς το λένε, τα λέμε για να τα ακούμε εμείς. Να υπάρχει κόσμος, ακόμη και αν διαφωνεί με τις κινήσεις. Βέβαια. Καλό θα ήταν να υπάρχει αυτό. Πρέπει βέβαια να προηγηθούν οι τοπικές ενημερώσεις για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Και μετά βεβαίως να κάνουμε μια κεντρική που να έρθουν οι άνθρωποι και να ακούσουν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, διάλογος να υπάρχει και συμμετοχή των πολιτών, όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ πολύ τον κύριο Τωμαδάκη. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έτσι, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Αυτά για τις ανεμογεννήτρες στο Πάνο χωριό.